Γεια σας. Η δική μου παρέμβαση θα επικεντρώσει στις εργασιακές συνθήκες που αναπόφευκτα επιδρούν στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ασφαλώς η αποκάλυψη των μηχανισμών και των τρόπων επίδρασής τους αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένης επιστημονικής μελέτης που εκφεύγει από το σκοπό της παρούσας εισήγησης. Θα επιχειρήσω να σκιαγραφίσω το γενικό πλαίσιο των εργασιακών συνθήκων και ορισμένες ειδικές πτυχές του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Εργάνη για το 2022, καταγράφηκαν ως εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 2.361.342 μισθωτοί. Αθρηστικά για την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 2.707.204 θέσεις εργασίας. Και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.000.000 643.224, εκ των οποίων το 61% ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και το 39% οικειοθελείς αποχωρήσεις. Από αυτά και μόνο τα στοιχεία γίνεται κατανοητό πως υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα εργαζομένων που αλλάζει πολλές φορές δουλειά μέσα στο έτος. Από το συνολικό αριθμό των νέων προσλήψεων, μόνο το 51,3% αφορούν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης ανέρχονται σε ποσοστό 39,5% και η εκπεριτροπή σε 9,2%. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη μεγάλη έκταση της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το ύψος των μισθών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργάνη, μέχρι 500 ευρώ λαμβάνει το 15% των εργαζομένων, μέχρι 800 ευρώ το 37,3%, μέχρι 1.000 ευρώ το 60,5%, ενώ πάνω από 1.500 ευρώ λαμβάνει μόνο το 16,8%. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τους ονομαστικούς μισθούς. Το ύψος του πραγματικού μισθού καθορίζεται από το γενικό επίπεδο των τιμών και μειώνεται σημαντικά σε περίοδους που υπάρχουν υψηλοί δείκτες πληθωρισμού. Τον Απρίλιο του 2022, η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του ακαθάριστου μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα ήταν ίση με 10% συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021 ενώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης απώλεσε το 28% της αγοραστικής του δύναμης. Στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης επέδρασε και η αποδιάρθρωση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το 2002 ήταν σε ισχύ 195 κλαδικές και ομοιοπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ το 2022 μόλις 19. Η αίσθηση ότι είσαι αναλώσιμος, η ανασφάλεια και ο φόβος για την επόμενη μέρα... Το διαρκέ άγχο τη επιβίωση, η ματέωση των προσδοκιών ανθρώπων που εντάσσονται στην παραγωγή μετά από πολύχρονε σπουδέ και αναγκάζονται να εργαστούν σε εντελώ διαφορετικά αντικείμενα, είναι φαινόμενα που τείνουν να αποτελέσουν τον κανόνα. Η πολύμορφη καταστολή τη συλλογική δράση στου χώρου δουλειά και η αποθέωση του ατομικισμού και του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα απομονώνει του εργαζόμενου. Η προστασία τη ψυχική υγεία των εργαζομένων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτεραιότητα τη κρατική πολιτική. Μια επισκόπηση του Εθνικού Καταλόγου Επαγγελματικών Ασθενειών είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιο ότι στι επαγγελματικέ ασθένειε που αναγνωρίζονται από το κράτο δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε μία ψυχική νόσο. Μάλιστα, ο κατάλογο αυτό αποτελεί ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο σύσταση τη Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Επαγγελματικών Ασθενειών. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του εργατικού δυναμικού τη Eurostat για το 2013, από το σύνολο των εργαζομένων που δήλωσαν ότι έπασχαν από κάποιο πρόβλημα υγεία που σχετίζεται με την εργασία κατά του τελευταίου 12 μήνε, το 16% ανέφεραν άγχο, κατάθλιψη ή νευρικότητα. Μάλιστα, πρόκειται για το δεύτερο πιο συνηθισμένο πρόβλημα που ανέφεραν οι εργαζόμενοι τη έρευνα μετά τι μειοσκελετικέ παθήσει. Η ειδικότητα του ιατρού εργασία καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Προεδρικό Διάταγμα 213 του 1986. Αλλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε στο κανονιστικό πλαίσιο σαφή υποχρέωση των ειδικευόμενων ιατρών εργασία να εκπαιδεύονται πάνω σε ζητήματα ψυχική υγεία. Μόλι τον Ιούλιο του 2022, θεσπίστηκε υποχρέωση δίμηνη άσκηση στην ψυχιατρική για την απόκτηση τη ειδικότητα και προσδιορίστηκαν ορισμένε δεξιότητε που πρέπει να διαθέτει ο ιατρό εργασία, προκειμένου να αντιμετωπίσει ψυχικά νοσήματα και επίγουσε καταστάσει από ξέα ψυχιατρικά προβλήματα να αναγνωρίζει ψυχοκοινωνικά σύνδρομα και ψυχικές παθήσεις, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του εργασιακού στρες. Ωστόσο, αποτελεί διαχρονικό και εκτεταμένο πρόβλημα ότι η παρουσία του γιατρού στους χώρους εργασίας συχνά εξαντλείται στην εκτέλεση των τυπικών υποχρεώσεών του. Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του γιατρού εργασίας από τον εργοδότη. Ενώ η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέσω της επιχειρηματικής δράσης που αναπτύσσουν οι ΕΞΥΠ, οδηγεί στον εκφυλισμό τους. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι προκύπτουν από προβληματικό σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση της εργασίας, καθώς και από μη υγιές κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά και κοινωνικά αποτελέσματα, όπως εργασιακό άγχος, εργασιακή εξουθένωση ή κατάθλιψη. Ορισμένοι παράγοντε που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ψυχοκοινωνικού κινδύνου είναι ο υπερβολικό φόρτο εργασία, οι αντικρουόμενε απαιτήσει και ασάφειε όσον αφορά το ρόλο του εργαζόμενου, η έλλειψη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τον εργαζόμενο και η έλλειψη επιρροή στον τρόπο διεξαγωγή τη εργασία, η κακή διαχείριση των οργανωτικών αλλαγών, η εργασιακή ανασφάλεια, η αναποτελεσματική επικοινωνία και η έλλειψη υποστήριξη από τη διοίκηση ή του συναδέλφου η ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση, καθώ και η βία που ασκείται από τρίτου. Στο νεοσύστατο τμήμα για την παρακολούθηση τη βία και παρενόχληση στην εργασία, τη επιθεώρησης εργασία, καταγράφηκαν στου πέντε πρώτου μήνε τη λειτουργία του 97 καταγγελίε. Το 86,6% αφορούσε περιστατικά βία, λεκτική, σωματική, ψυχολογική και εν γέννη παρενόχληση και το 13,4% περιστατικά σεξουαλική παρενόχληση. Το 67% των καταγγελιών έγιναν από γυναίκες. Καταγγελόμενο σε ποσοστό 65% είναι ο ίδιος ο εργοδότης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ενώ σε 35% άλλος εργαζόμενος ιεραρχικά ανώτερος. Καμία μέρημνα δεν υπάρχει για την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, όπως οι έγκυες για το διάστημα που εξακολουθούν να εργάζονται, οι μετανάστε, που πιθανόν αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα προσαρμογή και ένταξη, καθώ και τα άτομα με αναπηρία. Σε ό,τι αφορά του ανήλικου, αν και το βασικό πρόβλημα συνεχίζει και αφορά τον πυρήνα τη αστική νομοθεσία, που επιτρέπει την ανήλικη εργασία, αφού και μόνο η δουλειά σε αυτέ τι ηλικίε δημιουργεί ψυχικά τραύματα και επιδρά στην ψυχική υγεία των εφήβων, έχει αξία να σταθούμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Παρότι οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται, βάσει ακόμα και του ισχύοντο νόμου, να απασχολούνται σε εργασίε από τι οποίε βλάπτεται η ψυχική του υγεία και η πνευματική του ανάπτυξη, στην πράξη δεν προβλέπεται κανένα συγκεκριμένο μέτρο για να διαπιστωθούν οι επιδράσει τη εργασία στην ψυχική του υγεία. Έτσι κι αλλιώ, η εργασία των ανηλίκων, που το 2022 σχεδόν διπλασιάστηκε, είναι από μόνη τη σημάδι σύψη ενό κοινωνικού συστήματο που αναγκάζει παιδιά να βγαίνουν πρόωρα στο μεροκάματο αντί να επικεντρώνουν την προσοχή του στο σχολείο. Τα παιδιά αυτά είναι πολλαπλά εκτεθειμένα σε κάθε είδους κακοποίηση και εκμετάλλευση. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη να μην κάνουμε μια αναφορά στην επιτήρηση της απόδοσης των εργαζομένων με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Το πιο γνωστό παράδειγμα εφαρμογής μιας τέτοιας τεχνολογίας είναι οι φορητοί σαρωτές που χρησιμοποιούνται στις απαθήκες της Amazon για την παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων σε σχέση με τους στόχους παραγωγής. Καταγράφουν πόσα χιλιόμετρα περπατήθηκαν, τα αντικείμενα που παραδίδονται ή συσκευάζονται, καθώ και τα διαλύματα τουαλέτα. Σύμφωνα με μια βρετανική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018 από την Organize, το 74% των εργαζομένων της Amazon απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, φοβούμενοι ότι θα λάβουν προειδοποίησει για μειωμένη απόδοση. Το λογισμικό Money Task δίνει τη δυνατότητα παρακολούθηση κάθε λεπτού που αφιερώνει σε μια συγκεκριμένη εργασία ή σε ολόκληρο το έργο ένα εργαζόμενο, καταγράφοντα τα κλικ του ποντικού, τα πατήματα πλήκτων και την κύληση, όπω και στιγμιότυπα οθόνη. Σε έρευνα του Κέντρου Εργασία του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ τη Καλιφόρνια, αναφέρονται περιπτώσει όπου αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται από την εργοδοσία για να προβλέψουν αν οι εργαζόμενοι θα παρετηθούν, ή αν θα μείνουν έγκυε, ή αν προσπαθούν να οργανώσουν ένα συνδικάτο, προκαθορίζοντα σε μεγάλο βαθμό και τη συμπεριφορά τη εργοδοσία απέναντί του. Αντί λοιπόν ο εργαζόμενο να χρησιμοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να παρακολουθεί και να ελέγχει την παραγωγική διαδικασία, γίνεται ο ίδιο αντικείμενο παρακολούθηση και ελέγχου. Αντί οι υπολογιστέ και τα λογισμικά να δουλεύουν για λογαριασμό του ανθρώπου, να μειώνουν το μόχθο και να βελτιώνουν τι συνθήκε εργασία, καταλήγει ο εργαζόμενο να δουλεύει στον απάνθρωπο ρυθμό των υπολογιστών. Με συνέπεια να αποξενώνεται όχι μόνο από το αποτέλεσμα αλλά και από το ίδιο το περιεχόμενο της εργασίας του. Ευχαριστώ.